αντίστροφη μέτρηση για το κυνήγι του λαγού και της πέρδικας άρχισε. Οι προετοιμασίες αρχών και κυνηγών συνεχίζονται με δαντικούς ρυθμούς, καθώς το ημερολόγιο πλησιάζει την ερχόμενη Κυριακή 5 Νοεμβρίου. Στη γνωστή σε όλους πρώτη Κυριακή του λαγού και της πέρδικας, αναμένεται να εξορμήσουν πέρα των 40.000 κυνηγών. Θα επιτρέπεται το κυνήγι κάθε Κυριακή και Τετάρτη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, δηλαδή για 17 εξορμήσεις. Οι προσδοκίες φαίνεται να είναι ελαφρώς καλύτερες από τις αντίστοιχες περσινές, τόσο για τον λαγό όσο και για το περδίκι. Κότα για τον λαγό είναι ένα, για τα περδίκια τέσσερα και για τη φραγκολίνα μία. Στις τάξεις των κυνηγών επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία, αφού υπάρχει μικρή αλλά αισθητή αύξηση στον αριθμό των λαγών, ενώ ο αριθμός της πέρδικας αναμένεται ότι θα κοιμαθεί στα ίδια επίπεδα όπως και την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Φέτος όμως είμαστε λίγο πιο αισιοδοξοί, διότι από τη θερινή περίοδο παρουσιάστηκε μια αυξητική τάση. Όμως αυτό θα το γνωρίζουμε την Κυριακή που θα έχουμε συγκρίσιμο μέγεθος για να το συγκρούμε με την περσινή χρονιά. Είμαστε όμως αισιόδοξοι ότι η φετινή χρονιά θα είναι περισσότερες οι ανανεώσεις των αδειών κυνηγίου από πέρσι. Τι αλλαγές όμως θα γίνουν φέτος στο κυνήγι? Ήδη η πρώτη αλλαγή την οποία είδαν και εφάρμοσαν οι κυνηγοί ήταν το κυνήγι με τη χρήση ομοιωμάτων και εργαλείων που παράγουν ήχους μιμητικών φωνών πουλιών, τα οποία μπορούν να γίνουν μόνο με την ανθρώπινη δυνατότητα και όχι τα ηλεκτρονικά. Θα επιτρέπεται, εφόσον κάποιος εκδώσει σχετική άδεια, το κυνήγι με αεροπορών όπλων. Και από την 1η Ιανουαρίου και μετά γίνεται μια τεράστια προσπάθεια έτσι ώστε να επιτραπεί για πρώτη φορά το κυνήγι μπεκάτσας και τσίχλας με τη συνοδεία σκύλου. Για σκοπούς κυνηγίου έχουν απελευθερωθεί φέτος 80.000 περδίκια, εκ των οποίων τα 65 από το εκτροφείο του Σταυροβουνίου και τα υπόλοιπα από ιδιωτικό εκτροφείο.